Είμαι ο Δημήτρης Χριστόπουλος. Είναι η σειρά podcast του νιου 247 με γενικό τίτλο «Πώς γίνεται. Στόχος είναι να πούμε τα σύνθετα απλά. Κάθε εκπομπή πιάνει ένα μείζον πολιτικό ερώτημα, μια θεματική, και με έναν προσκεκλημένο που το γνωρίζει θα τα παρουσιάζει απλά και κατανοητά σε δύο συχνότητε. Η πρώτη είναι το τι γίνεται, και η δεύτερη είναι πώ γίνεται αυτό να αλλάξει προ αυτό που θεωρούμε επιθυμητό. Το πραγματικό λοιπόν και το ζητούμενο. Γι' αυτό και η σειρά έχει τίτλο πώ γίνεται. Σημερινό προσκεκλημένο, ο διεθνολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Κωνσταντίνο Τσελίκης. Το ερώτημα τη σημερινή εκπομπή είναι: Μπορεί να αποκτήσει η Ελλάδα καλύτερη σχέση με του γείτονέ τη, πώ γίνεται. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ε, το σημερινό μα ερώτημα είναι Ερώτημα που άπτεται τη εξωτερική πολιτική, τη ιστορία, τη ασφάλεια, τη γεωπολιτική, τη πρόσβαση στα κοινά αγαθά που υπάρχουν μεταξύ ημών και των γειτόνων μα. Είναι ένα πολυδιάστατο ερώτημα το οποίο θέλω να μα απασχολήσει καταρχήν στο ιστορικό του βάθο έχουμε την πεποίθηση και λέμε πολύ συχνά ότι οι σχέσει εδώ στα Βαλκάνια και στην περιοχή μα είναι ταραγμένε γιατί το βάρο τη ιστορία είναι τέτοιο και το φορτίο που κουβαλάμε δεν μα αφήνει να απαλλαγούμε από τι αμαρτίε του παρελθόντο. Ισχύει αυτό ή μήπω έχει κάτι το στερεοτυπικό και προβληματικό. Ε, Προφανώ η ιστορία τη βλέπουμε με τα σημερινά μάτια πάντα και τη χρησιμοποιούμε. Τώρα, το βάρο τη ιστορία είναι ότι όλοι καταγόμαστε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε ένα κοινό, μια κοινή ρίζα η οποία. Πιθανότητα είναι κάτι αδιάφορο πλέον, γιατί έχουμε περάσει <laughs> πάρα πολλά στο διάβαση των, των δεκαετιών, των, των αιώνων. Κρίσιμη ημερομηνία ίσως είναι η πτώση των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών καθεστώτων από το 91 και μετά, δηλαδή όντως μπαίνει ένα νέο πλαίσιο. Ε, κάθε λαό κουβαλάει βέβαια μια ανάγνωση της ιστορίας. Δηλαδή οι Τούρκοι λένε ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία συνεχώς έτρωγε σταδιακά έδαφος της αυτοκρατορίας οι Βούλγαροι έχουν το αφοθημένο ότι δεν βγήκαν ποτέ στο Αιγαίο. Οι Αλβανοί θα θέλανε ίσως μεγαλύτερο κράτος. οι Γιουκοσλάβοι είχαν την Γιουκοσλαβία, τώρα διαλύθηκαν, ο καθένας κοιτάει τα δικά του. Ωραία. Αυτό όμω είναι μια φυσιολογική τάση και κατάσταση σε όλα τα κράτη του κόσμου και τι ιδεολογίε τις ιδεολογίες τους. Λέω το επίτευγμα ας πούμε του ότι δύο εχθρικά έχθνες στην Ευρώπη όπως η Γαλλία και η Γερμανία καταφέραν και γίναν την επάβριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο άξονας πάνω στον οποίο συνομολογήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εδώ πέρα ή είναι ξέρω εγώ ελπίδες μάτες διότι η ιστορία βαραίνει περισσότερο διότι όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ ξέρω εγώ τα Βαλκάνια καταναλώνουν μεγαλύτερη ιστορία από αυτή που μπορούν να παράξουν Μάλλον το ανάποδο. Ναι. <laughs> ναι. Ε, 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 αν δει κανεί την ιστορία τη Ευρώπη τα χίλια χρόνια τα τελευταία, θα δει ότι οι μεγαλύτερε συγκρούσει και εθνικιά, τα εθνικά μέτωπα ήταν περισσότερο στην κεντρική, τη δυτική Ευρώπη, τη βόρεια Ευρώπη. Mm -hmm. Για αιώνε γινόταν συγκρούσει γύρω από τι εθνικέ ιδεολογίε ή τα συμφέροντα των φεουδαρχών κλπ. Άρα υπάρχει Α, ελπίδα. Αντι, Αντιστρόφω στην περιοχή μα, όντω λειτουργήσε η τα συμφεροντα των φεουδαρχων κλπ αρα υπαρχει α ελπιδα αντιστροφω στην περιοχη μα οντω λειτουργησε η παξο με καλό, διαφορετικό τρόπο, όπω mm -hmm. το βλέπει κανεί. Είναι πολύ πρόσφατα αυτά. σω εκεί να έγκυται η διαφοροποίηση, ότι έχουμε από το 12-13 και μετά τη μεγάλη σύγκρουση, είναι πιο νοπό, δηλαδή. Είναι πιο νοπό, το... αλλά βέβαια η Γερμανία-Γαλλία είναι ένα καλό παράδειγμα, με είναι ακόμη πιο νοπό. Ποιο νοπό. Έτσι δηλαδή μέχρι το 43-44 45 μην ξεχνάμε ότι είχαμε και κάποια χρόνια γαλλική κατοχή στη δυτική Γερμανία. Δεν είναι λίγο αυτό που το θυμούνται ακόμα. Μάλιστα και είχαμε και, πολλέ και... άλλε. Και... Οι Σλοβένοι μπήκαν στην Ελλάδα. Να μην στην μπούμε εταιριέσια. στη Γιουγκοσλάβη. Ναι. ναι, να μην ναι. μπούμε στα άλλα. Έχουμε τόσα πολλά. Άρα λοιπόν παντού η ιστορία είναι ένα φορτίο, παντού η ιστορία βαραίνει. Και, αλλά γενικώ η προσπάθεια είναι με κάποιον Μ... τρόπο να, την να, να ξεπερνάμε <laughs> λίγο αυτά τα βαρύδια του παρελθόντο. Δηλαδή, όπω συνηθίζω να λέω στου φοιτητέ μου, να έχουμε την ιστορία ω πηξίδα και όχι ω βαρύδι. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να το δοκιμάσουμε αυτό στη δική μα περίπτωση να ξεκινήσουμε από το μείζον, ας πούμε, που σχετίζεται με τη γειτονιά μα και το οποίο είναι και επίκαιρο εξαιτία τη επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου στην Ελλάδα και αφορά τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να μα πει με απλά λόγια σε τι συνίσταται η ελληνοτουρκική διαφορά σε πρώτη φάση και να μα πει λίγο τι θέσει εκατέρωθεν των κρατών. Ναι, είναι βέβαια ένα πακέτο το οποίο μεταβάλλεται, αλλά κανεί μπορεί να πει ότι το Κυπριακό είναι ένα, ένα πολύ βασικό ριζικό πλέον ζήτημα το Κυπριακό. Δεν αφορά άμεσα την Ελλάδα, αλλά την αφορά με έναν ειδικό τρόπο. Μπορεί να έχουμε επίλυση τη ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο χωρί να επιληφθεί το Κυπριακό. Τι λε. Νομίζω ναι. Mm -hmm. Γιατί είναι κάτι τελείω άσχετο τελικά. Και νομίζω και η Ελλάδα και οι Τουρκία έχουν, έχουν ξεφύγει από αυτόν τον εναγκαλισμό του Κυπριακού στα άλλα. Οπότε έχουν αρκετέ φορέ συνομιλήσει ω προ τα άλλα όλα. Χωρί να αναφέρονται στο Κυπριακό και αυτό είναι ένα μικρό θετικό βέβαια, δεν είναι απαραίτητο ούτε αναγκαίο για το πώ θα προχωρήσουμε. Τώρα στο Πριν πάμε στα επιμέρου του Αιγαίου, για ποιον λαό έχει μεγαλύτερη ιδεολογικό φορτίο, ιδεολογική φόρτιση η ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο, για του Έλληνε ή του Τούρκου, Για του Έλληνε έχει, γιατί όλα, είναι, όλα συγκεντρώνονται, συγκεντρώνονται τα μάτια των Ελλήνων και κέραιοι στην Τουρκία. Ενώ για την Τουρκία η Ελλάδα είναι μια από τι περιφερειακέ, α πούμε προβληματικέ κατάσταση. Έχουν άλλου Έχουν πολύ μεγαλύτερου. Ναι. Καταρχήν έχουν έναν. Κατά την άποψη των Τούρκων, έχουν το κουρδικό που είναι ένα Μάλιστα. κατά καιρού εμφύλιο πόλεμο. Πάμε λίγο να δούμε το, το, την ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο. Εγώ έχω την άποψη ότι είναι μια νομικά περίπλοκη διαφορά και θέλουμε λίγο τα φώτα σου να τα απλοποιήσει στου ακροατέ μα. Αλλά άμα τη δούμε ω πραγματικό πολιτικό βάρο αυτή τη διαφορά, δεν είναι τόσο, τόσο μεγάλη. Άμα την πολλοσκεφτούμε, είναι μια δύσκολη διαφορά. Εξαιρετικά Παράξενη, αλλά άμα τη δούμε στα επιμέρου δεν θεωρώ ότι δηλαδή, δηλαδή, αντίστοιχη με το Κυπριακό, α πούμε, παρήματο χάρη, αντίστοιχη με άλλε διαφορέ. Η διαφορά ξεκινάει από τα σύνορα, <στη γνωρίζοντα> τα οποία νομίζουμε ότι έχουν χαρακτηρίσει, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί επακριβώ στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι αφορά την κυριαρχία επί του εδάφου. <στη> ναι, <γνωρίζοντα> <στη γνωρίζοντα> και μιλάμε για τη ε, ε, διαφοροποίηση που ενδεχομένω, γιατί κανεί δεν ξέρει τι θέλει ο άλλο. Η διαφοροποίηση μπορεί να είναι, δεν είναι πάνω από 100, 200, 400 μέτρα. Σε κάποιε περιοχέ του Αιγαίου. Έχουν χαραχθεί από τη συνδίκη τη Λοζάνη, αλλά πρέπει να, να τεθούν με μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που με ακριβή τρόπο θα τα χαράξουν επιτέλου. Για να μην υπάρχουν αυτέ οι λεγόμενε γκρίζε ζώνε που λένε οι Τούρκοι. Ε, οι Τούρκοι δεν έχουν δίκιο σε αυτό πολλέ φορέ. Απλώ η αντικειμενική κατάσταση είναι ότι δεν έχουν χαραχθεί. Άρα εδώ είναι μια υποχρέωση των κρατών για να προχωρήσουμε στι άλλε, δηλαδή στι ζώνε. Που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιώματα εκμετάλλευση. Πριν πάμε στην λοιπόν πούμε τριζώνε. Και... Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το έδαφο, όταν λέμε έδαφο, εννοούμε δηλαδή και και τον χώρο είναι. στον οποίο ασκείται κυριαρχία του κράτου, επί του προκείμενου mm. στα χωρικά ύδατα δηλαδή, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι θολά, γιατί δεν τα έχει αναφέρει η συνθήκη τη Λοζάνη. Ναι, και πέφτει. Και... Ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο υπερκείμενο αέρα. Mm -hmm. Πρώτον, το, το κομμάτι των, της γελίδας ζώνης έχει να κάνει όχι μόνο με την χα... ακριβή χάραξη, αλλά έχει με τη δυνατότητα επέκταση της Ελλάδας που θα έχει στα 12 μίλια. Έχουμε 6 μίλια και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μας δίνει τη δυνατότητα στα 12. Το γεγονός ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την απειλή του Κάσους Μπέλη... Σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει όπω δίνει το Διεθνέ ναι. Δίκαιο τη Θάλασσα το δικαίωμα στα 12 μίλια, δεν είναι κάτι εξαιρετικά προβληματικό από την πλευρά τη γειτονική χώρα, Δηλαδή Προφανώ. Και αυτό μάλιστα γίνει με ένα τρόπο διακήρυξη από το Κοινοβούλιο τη Τουρκία. Είναι... είναι προβληματικό σε κάθε περίπτωση. Αυτό πάει βασικά το... την υποχρέωση καλή γειτονία με... με τα άλλα χ... κράτη. Βέβαια, η επέκταση των... δο... στα... στα 12 ε... μίλια από τα 6 που είναι σήμερα. Δημιουργεί αυτό που λέμε σε ένα χάρτη, θα γινόταν ορατό αυτό, ότι θα έκλειναν οι διάβλοι διεθνών υδάτων μεταξύ των ελληνικών νησιών που υπάρχουν σήμερα. Να κάνουμε εδώ μια, μια παρέκβαση, να βάλουμε μια ανατελεία και να πούμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία να το ακούσει το ελληνικό κοινό εδώ πέρα, ότι σε αντίθεση με τη χερσαία γη, όπου γενικώ καταλαμβάνεται από κράτη, στη θάλασσα το αξίωμα δεν είναι ότι η θάλασσα καταλαμβάνεται από κράτη, το αξίωμα είναι η ελευθερία των θαλασσών. Άρα λοιπόν υπάρχουν υποχρεώσει για διεθνή ύδατα που και μέσα στο Αιγαίο υπάρχουν. Είναι πολύ βασικό νομίζω αυτό να γίνει αντιληπτό στην ελληνική υπάρχουν πλευρά. Υπάρχουν διεθνή ύδατα και μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή και ακόμα και αν επεκτείνονται στα 12 μία πάλι θα υπάρχει. Υπάρχουν διεθνή ύδατα αλλά σε πολύ μεγαλύτερη, σε μικρότερη έκθεση. Όμω, ακόμα και στα Χωρικά είδατε υπάρχει υποχρέωση ή το δικαίωμα, μάλλον, αυλαβού διέλευση. διέλευση. Άρα δηλαδή, τα καράβια μπορεί να περνάνε. Mm -hmm. Όμω υπόκειται σε ελέγχου που δεν υπάρχουν στα διεθνή είδατα. Εκεί είναι. Δεν είναι τεράστιο το ζήτημα. Α μην ξεχνάμε όμω, δεν είναι μόνο η Τουρκία η οποία βάλει το θέμα αυτό. Φαντάζομαι, είναι και όλε οι δυνάμει. Κυρίω δηλαδή. η Ρωσία. Ακριβώ. <laughs> και αυτό δεν το λέμε, αλλά ξέρουμε ναι. πολύ καλά ότι η Ρωσία το έχει πει από παλιότερο ότι δεν χρειάζεται να τα επεκτείνετε, γιατί περνάω και εγώ με του μεγάλου τόλους μου με κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια α το πούμε, όχι μεν ρητή, αλλά μάλλον σαφή συνένεση στο ότι τα έξι δεν μπορούν να γίνουν 12. Όχι μόνο επειδή η Τουρκία έχει κάνει αυτήν την αδόκιμη και απαράδεκτη από πλευράς καλή γειτονία ενέργεια της επίκληση του Κάζου αλλά επειδή γενικά η μορφολογία του Αιγαίου δεν το βοηθάει για να γίνει ναι, 12. Και μήλες. η Ελλάδα δεν χάνει και τίποτα στο κάτω του κάτω. Ακριβώς. Ναι. Ε, εδώ τώρα έχουμε ένα δεύτερο. Ε, σε δεύτερο επίπεδο, ότι τα, διεθνή, τα, χωρικά έδατα οριοθετούν και τον ενάριο χώρο. του Κράτους. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον αέριο χώρο. Ποια είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα Α, στο Αιγαίο στον 000... αέριο χώρο. 1931 η Ελλάδα μονομερό έχει διακηρύξει ότι έχουμε 10. Μίλια αέρα. αυτό σημαίνει χώρο. αυτή τη στιγμή: ενώ έχουμε 6 μίλια στη θάλασσα, έχουμε ένα μπαλκόνι 4 μιλίων αέρα. Έξτρα. Πάνω από την κολόνα, δηλαδή, ναι. του ορίο τη Παρα... θάλασσα, υπάρχουν ακόμα 4 Στα μίλια. Στα 7 μίλια, για παράδειγμα, μπορεί κάποιο καράβι να πλέει. Σε διεθνή υδατά, αλλά να αναπνέει ελληνικό αέρα κατά την ελληνική άποψη. Αυτό όμω δεν, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Μάλιστα. Και άρα εδώ η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα καταρχήν δεν αναγνωρίζεται από κανέναν. Mm -hmm. ούτε από του συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Άρα Αυτά τα τέσσερα μίλια τα έξτρα, ούτε το ΝΑΤΟ τα αναγνωρίζει. Ε, και άρα κατά συνέπεια, σύμφωνα με το διεθνέ εθνικό δίκαιο, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όταν η Ελλάδα λέει όταν εμεί, α πούμε, ξυπνάμε κάθε πρωί και ακούμε για παραβιάσει του ελληνικού ένα αέριο χώρο, αναφερόμαστε μόνο σε αυτά τα τέσσερα μίλια, ή και οι Τούρκοι σε μια προσπάθεια αναθεωρητική που κάνουν, περνάνε και τα τέσσερα μίλια και φτάνουν έξω από τη λίμνη, α πούμε. Ναι, πολλές, φο... Θα έλεγα τώρα χωρίς να είμαι ακριβής Αλλά ας πούμε το 70% των παραβιάσεων Είναι μέσα σε αυτά τα 4 μίλια τα έξτρα Μάλιστα. Υπάρχουν φορές που η... το Τα ξεπερνάμε. τουρκά αεροπλάνα μπαίνουν μέσα Και με, μερικές φορές παραβιάζουν υπερ, Υπάρχουν υπερπτήσεις πάνω από ξερά Δηλαδή Μάλιστα. τα νησιά. Άρα λοιπόν Η, η αναντιστοιχία μεταξύ Αναρρίου χώρου και ε, Χωρικών υδάτων είναι ένα, ένα από... από τα μείζωνα ζητήματα ναι. Τρίτο ζήτημα Οι ζώνες όπου υπάρχουν δικαιώματα δικ Πρέπει να πούμε λίγο στους uh, κρατέ μας ότι πέρα από το έδαφος που, στο οποίο ασκείται η κυριαρχία, έξω από το έδαφος αυτό υπάρχουν οι, οι, οι ζώνες εκμετάλλευσης, ναι. στην οποία δεν ασκείται η κυριαρχία αλλά τώρα Τα λέμε είναι κυριαρχικά, κυριαρχικά δικαιώματα. Τα λέμε κυριαρχικά δικαιώματα αυτά. Και αυτές είναι οι δύο βασικές ζώνες mm -hmm. που είναι πολύ κοντινές και σχετικές. Είναι η υφαλοκρηπίδα που είναι ο βυθός και το υπέδαφος που επεκτείνεται, μετράμε πάντα με γραμμές βάσει από τις ακτές. Mm -hmm. Σε κάποιο είναι περίπλοκο να το εξηγήσουμε τώρα Αλλά σα, ας πούμε στα 200, μέχρι τα 200 μίλια Στα 200, πάνε... Σου στα 200 ναι, μίλια Σου λέει η Αργεντινή έχει φαλοκρηπίδα 200 μίλια Στον Ατλαντικό ωκεανό. Και, ναι. κένο, και υπάρχει και η δεύτερη είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη Όπου είναι όλη η κολόνα νερού Δηλαδή ο όγκο. Παλάσιου νερού πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Που είναι ουσιαστικά πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Μετρείται πιο εύκολα πάλι από γραμμέ βάσει από τι ακτέ διακ... μέχρι τα 200 μίλια. Να Φυσικά πούμε... στο Αιγαίο αυτό δεν γίνεται γιατί Καλά. δεν φτάνει, άρα θα πρέπει να υπάρχει έννοια τη μέση γραμμή κάθε φορά. Να, να πούμε λοιπόν όμω κάτι σημαντικό, διότι το ξεχνάμε διότι τώρα τελευταία μιλάμε διαρκώ οι δημοσιολογούντε για ότι αυτή η ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι ένα γέννημα των τελευταίων 30-40 ετών. Παλιότερα δεν υπήρχαν τέτοιου είδου. Ακριβώ γιατί δεν υπήρχε η τεχνολογία προτιμενου να αξιοποιηθούν α, και να τα ναι. εκμεταλλευτούν. Ναι. Μα εδώ τα χωρικά διότι. είναι τα παλαιότερα, ήταν τρία μίλια. Ακριβώ. Ήταν μέχρι πάλι. εκεί που έφτανε το κανόνι των καραβιών. Εντάξει. Άρα υπάρχει όμως ένα πολύ βασικό που πρέπει να πούμε. Ότι αυτές οι δύο ζώνες δεν υπάρχουν και πρέπει να οριοτηθούν. Αν δεν οριοθετηθούν με το γείτονα, δεν υπάρχουν. Άρα είναι, πολύ βασικό λάθο να λέμε ότι αυτή είναι η ελληνική ΑΟΣ ή αυτή είναι η ελληνική φαλοκροπίδα. Ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί. Δεν έχει ρυθμιστεί, άρα δεν υπάρχει. Ω ως, ως προς ελληνική ή τουρκική αντίστοιχα. Το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο να περάσει την ελληνική κοινή γνώμη, διότι θα έρθουμε και στο ζήτημα αυτό που κατά την άποψή μου είναι το μείζον, είναι ότι η ελληνική θέση είναι ότι μία είναι η διαφορά με την Τουρκία, αυτή να αναγνωρίζουμε εμεί. Η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, και αυτή μπορεί να διευθυνθεί από το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Όμω ήδη Είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και τα χωρικά ύδατα, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και την αναντιστοιχία μεταξύ χωρικών υδάτων και αέρα. Υπάρχουν πια άλλα ζητήματα, υπάρχει και αποστρατικοποίηση των νησιών, φαντάζομαι. Μετά είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών, που μονομέρως η Τουρκία το θέτει. Mm -hmm. ε, και είναι επίση περίπλοκο, γιατί έχουμε τρία διαφορετικέ συστάδε νησιών και τρία διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Το Δωδεκάνησα, το τελευταίο. Είναι το τελευταίο το Δωδεκάνησα από τη συνθήκη που, με, των Παρισίων που με την οποία παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. είναι τα, του κεντρικού Αιγαίου και του βόρειου Αιγαίου. Του βόρειου Αιγαίου υπάρχει μια διαδοχή νομικού καθεστώτο από τη Λοζάνη στο Μοντρέ του 1936. Και, και, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο του ανατολικού δηλαδή Αιγαίου, ε, είναι μόνο η Λοζάνη. Και μιλάει ρητά για αποστρατικοποίηση ή μόνο για παραμονή δυνάμεων οι οποίε ικανοποιούν τι ανάγκε των, των, συγκεκριμένων νησιών. Βέβαια, η Τουρκία επικαλέστηκε με τότε επειδή πήγαν, υπάρχει ελληνικό στρατό στη δεκαετία του 70, mm. και αυτό έχει βέβαια να κάνει με την Κύπρο πάλι, εγκατέστησε την τέταρτη στρατιά στη Σμύρνη. Που είναι με καθαρά αποβατικό χαρακτήρα, οπως όντω αποτελεί η απειλή γι' αυτό. Εκεί λοιπόν έχουμε μια διαδοχή ε, ναι, ένα σπιράλ, λένε. Το οποίο ο ένα φαίνει περισσότερο στρατό και ναι. λέει, ο άλλο μου απειλεί το δικό μου χώρο. Οπότε... Πάντω, όσο και καλή πρόθεση να έχει μετά το Κυπριακό και την απόβαση του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, δύσκολα θα κρατήσει αποστρεπτικοποιημένα τα νησιά σου. Λέω. Ναι. ναι. Αυτή είναι η διεθνή πρακτική. Έτσι δεν είναι. Είναι αρκετά παλαιομοδίτικο mm. οι αποστρεπτικοποιημένε ζώνε που πήραν στο Μεσοπόλεμο. Mm -hmm. Απ' την άλλη, βέβαια, αν το σκεφτεί κανεί, είναι και μια λύση. Να έχουμε όμω απόλυτη αποστρεπτικοποίηση σε κάποια ζώνη στο ίδιο ναι. και από τι δύο πλευρέ. Πάντω εδώ είναι όμω πώ συνδέεται γεωπολιτικά το Κυπριακό με αυτήν την ιστορία. Ναι. Που η Ελλάδα να σου πει ναι. πώ να αποστρεπτικοποιήσω μια ζώνη ναι. από τη στιγμή που βλέπω ότι ο άλλο έχει επιθετικέ βλέψει. Θα πρέπει να μπει σε μια τελείω διαφορετική βάση μα, συζήτηση. Υπάρχει άλλη διαφορά μεταξύ τη Ελλάδα και τη Τουρκία, άξια λόγου. Οι διαφορέ δεν είναι διαφορέ, αλλά είναι ανάγκε πλέον. μα. Τι κάνουμε με τα ψάρια. Με το ζωικό κεφάλαιο τη Αλία mm -hmm. στο Αιγαίο, αν δεν συνεργαστούμε, αφού ξέρουμε και οι δύο ψαρεύουν ασύστολα, mm -hmm και τα, τα ψάρια όπως ξέρουμε καλά λιγοστεύουν, mm -hmm. ακριβένουν κλπ. Έχουμε το ζήτημα της ρήπανση. δηλαδή εκεί έχουμε τους κοινού πόρους που λέγαμε πριν ότι έχουμε κάποια κοινά αγαθά τα οποία θα πρέπει να τα από κοινού, να νοιαστούμε για το πώ θα τα διαχειριστούμε. Δεν Άρα δεν ένας... είναι μόνο αυτό που λένε συνεκμετάλλευση, είναι και συνδιαχείριση με κάποιον τρόπο προκειμένου <χρετικά>. να έχουμε πρόσβαση και να διασώσουμε τα κοινά αγαθά για την ενέργεια. Η ρήπανση είναι ένα άλλο θέμα. Mm -hmm. έτσι, η ρήπανση και από τι δύο πλευρέ του Αιγαίου και πιο πολύ από την τουρκική πλευρά, φυσικά. επειδή είναι μεγαλύτερη και η βιομηχανία mm -hmm. στα παράλια. Έτσι, έχουν τεράστιε βιομηχανικέ μονάδε και ο περισσότερο κόσμο. Μόνο τα πλαστικά ή τα χημικά τα οποία πέφτουν στη θάλασσα. Φυσικά δεν μολύνουν μόνο, μόνο τι τουρκικέ mm -hmm. ακτέ, αλλά ας... μπαίνουν παντού. Mm -hmm. ε, αυτό θα πρέπει να μπουν κανόνε κοινή. Όπω έχουν μπει παλαιότερα για τον ευρώ. Και από τη Βουλγαρία, Ελλάδα και... Άρα και λοιπόν μας και... μια ενδιαφέρουσα διάσταση που εδώ έχει να κάνει με την πρόσβαση στα κοινά αγαθά που δεν χωρίζουν αλλά ενώνουν τα δύο κράτη διότι ούτε η ρήπανση γνωρίζει σύνορα, σύνορα έτσι. Ούτε οι πλουτοαπαραγωγικές πηγές γνωρίζουν. Ούτε τα ψάρια και σύνορα. σύνορα. Το άλλο θέμα είναι ότι αν τελικά χαραχθεί η ΑΟΣ και η φαλοκρηπίδα και πούμε προχωράμε στην εκμετάλλευση όπως ο καθένας την καταλαβαίνει mm. με συμβόλες σε με μεγάλες πολυεθνικές για να αρχίσουν να ντρούν αέριο ή πετρέλαιο αν συμφέρει Λέμε, ναι. υπάρχει ένα άλλο θέμα λόγω της εγκύτητας ειδικά στο Αιγαίο και αυτό έχει νομολογηθεί από το Διεθνές Δικαστήριο έχουμε κάποια κοιτάσματα που θα είναι κοινά έτσι, φανταστείτε ένα κουβά νερό που έχουμε δύο ανθρώπου από τη μια πλευρά και την άλλη που ρουφάνουν το καλαμάκι του. Mm. Μέχρι που μπορεί κανεί να ρουφήξει το, το νερό, που θα αναλογούσε στον άλλο, ο οποίο δεν πρόλαβε να βάλει το καλαμάκι του. Προφανώ όχι. Και εκεί λοιπόν λέει η νομολογία του Διεθνού Δικαστηρίου ότι εκεί, αν αντλεί ο ένα, οφείλει να πληρώνει τον άλλο στα κέρδη που θα έβγαζε αν το είχε και αυτό. Μάλιστα. Άρα είναι υποχρεωτική συνεκμετάλλευση. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται σαν μια. Δεν είναι μια λύση δηλαδή έτσι πολύ προχωρημένη. Είναι μονόδρομο. Μια... Ναι, είναι μονόδρομος, είναι όταν έχουμε κοινά κοιτάσματα που έχουν πάνω του ένα σύνορο. Διότι, αν δεν είναι στην εκμετάλλευση, κάποιο θα λειτουργεί σε βάρο του άλλου. Φυσικά και αυτό δεν γίνεται. Θα ζητήσει αποζημίωση. Ακριβώ. Μάλιστα. Ε, μία ειδική αναφορά στο ζήτημα τη υφαλοκρηπίδα που χωρίζει τα δύο κράτη και είναι κατά την ελληνική πλευρά η μόνη διαφορά που αναγνωρίζεται. Η, η ελληνική πλευρά. Επικαλείται τη μέση γραμμή στην υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή υπάρχει mm. η Λέσβος από τη μία πλευρά, τα παράλληλα του Αϊβαλιού από την άλλη, στη μέση γραμμή είναι η υφαλοκρηπίδα χοντρικά. Η μέση γραμμή σε σχέση με τι ε, γέλτιε ζώνε. Ενώ τις η, Ιαλίδες η Ιαλίδες Ιαλίδες ζώνες λέει τη μέση γραμμή μεταξύ των ακτών τη Μικρά Ασία και τη ε, Ελλάδα. Τη Υπηρετική Ελλάδα. Και χωρί να λαμβάνονται, δύο, ναι, χωρίς να λαμβάνονται η, τα νησιά. Η, 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 η Τουρκία λοιπόν δεν λαμβάνει υπόψη τη τα νησιά χοντρικά. Ναι. Και γι' αυτό έκανε και αυτό το, κατά την άποψή μου, εξόφθαλμα παράνομο, ξέρω εγώ, με την. Ε, εντάξει. Δηλαδή παράνομο είναι. Α, το, τη συμφωνία με τη Λιβύη. Με τη Λιβύη, ναι. Η οποία διασχίζει Ακριβώς. Ε, τμήματα, αν υπήρχαν, τη ελληνική Ιφαλοκρηπίδα. Ακριβώ. Ωραία. Λέω λοιπόν. Πέρα από τη μέση γραμμή, λοιπόν, που είναι η, η, η εύλογη θέση όταν δύο Ιφαλοκρηπίδε δεν συναντιόνται χοντρικά ή συναντιόνται σε μακρινέ αποστάσει. Όταν, τα, όταν τα, τα, γειτονικά κράτη είναι τόσο κοντά και τα χωρικά είδα το ένα πέφτει μέσα στο άλλο, όπω στην περίπτωση του Αιγαίου, το διεθνέ δίκαιο προκρίνει άλλε γραμμέ μέσα από την ομολογία του Διεθνού Δικαστηρίου. Ε, προκλεί... Προκρίνει πάλι τη μέση γραμμή μεταξύ mm -hmm. ενό νησιού και τη ah, ακτογραμμή ενδοχώρα του γειτονικού κράτου. Άρα η Τουρκία δεν έχει δίκιο όταν λέει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Τα νησιά έχουν στο Αιγαίο υφαλοκρηπίδα, γιατί είναι και ένα συμπλέγμα τα νησιών, οπότε δεν okay, μπορεί να τα διαχωρίσει. Mm -hmm. εκεί, εκεί η ελληνική θέση έχει βάση. Mm -hmm. Εκεί που δεν έχει όμω είναι όταν έχουμε ένα νησί μόνο του. Mm -hmm. το, το, είναι το, προστά, το οποίο έχει μπροστά μια πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή. Άρα η πέρα... επιρροή που έχει αυτό το νησί Φράβο. δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει η ενδοχώρα. Ναι, γιατί αν δει το χάρτη κανεί και τραβήξει τι γραμμέ των 200 μιλίων, γιατί εκεί έχει χώρο το Καστελόρι να... να ρίξει τη σκιά του, τη επίρρρεια υφαλοκρηπίδα προ την Ανατολική, στη Νότια Μεσόγειο, θα δει ότι έχει μια τεράστια υφαλοκρηπίδα που φτάνει έξω από το Κάι, από την Αλεξάνδρεια. Ναι. Μάλιστα. Το οποίο προφανώ δεν θα γίνει. Άρα, διεκτό. εγώ την αίσθηση ότι οι ακροατέ μα ακούγοντα όλα αυτά δεν διαβλέπουν Πραγματικά ζωτικέ διαφορέ. Ακούμε κάποια ίσω και καινοφανή πράγματα για τον Μέσο Έλληνα που ξέρει μια ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά δεν ξέρει τι επιμέρου παραμέτρου τη. Αλλά από την άλλη, ξέρουμε ότι ο κόσμο είναι πάρα πολύ φορτισμένο με αυτή την ιστορία. Είναι πολύ φορτισμένο. Η ερώτησή μου είναι. Πριν πει την ερώτηση, σου μπορεί να προσθέσει κάτι. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. Μιλάμε πολύ για τα πετρέλαια, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με την πιθανότητα να βγάλουμε πετρέλαιο mm -hmm. που θα σώσει την ελληνική οικονομία. Όμω η διεθνή τάση είναι να μην βγάλουμε πετρέλαιο πλέον. πλέον. Άρα, Άρα ακυρώνεται το διακύβευμα αυτή τη συζήτηση και αναπτύσσεται η υποχρέωση συνεργασία για παράδειγμα για την αιωλική ενέργεια. Μάλιστα. Που άρα όλο ο καυγά ήταν για το πετρέλαιο, αλλά εδώ πέρα η τάση είναι να απαλλαχτούμε από το ρηθέ καύσιμα. Άρα για ποιο λόγο. Για ανεμογεννήτριε, να... ποντισμένες ποντισμένε ανεμογεννήτριε, οι οποίε θα, μπο θα μπορούσαν να μπουν σε όλα αυτά τα σημεία που είναι απομακρυσμένα και είναι αυτά και δεν τα δεν οποία κανέναν. δεν θα ενοχλούσαν κανέναν. Ναι. Και θα είναι στα σύνορα. Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, αυτό δεν το είχα. Ναι. Μάλιστα. Ε, μπορεί η ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο να ειδωθεί συνολικά έξω από το πλέγμα της Ανατολικής Μεσογείου Όλα αυτά που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο Ή με κάποιον τρόπο τελικά πολιτικά έλκεται από μια όποια διευθέτηση υπάρξει στην Ανατολική Μεσόγειο Τώρα αυτό είναι πολύ περίπλοκο ερώτημα ναι. Γιατί το... περίπλοκο το Ναι είναι το Κυπριακό, ένα άλιτο έτσι, mm. γιατί χρονίζει. Άρα μου είπε ότι πάμε διαφορετικά ναι. για το Αιγαίο. Ναι. Στην τελευταία ναι. ανάλυση ναι. να υπάρχει εκεί μια προσέγγιση το... και να το αφήσουμε. Έχει όμω σχέση για το περίφημο EastMed, αγωγό και όλα αυτά mm. και η συμμαχία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Ανεξάρτητο από τι γίνει στην Παλαιστίνη ναι, σήμερα. Ναι, ναι. Ε, το οποίο είναι το αντίβαρο σε κάτι το οποίο θα θέλει η Τουρκία να έχει μια άλλη διαχείριση των ροών πετρελαίου. Mm -hmm. Να ξεπεραστεί αυτό. Ε, όλα αυτά, αν δεν γίνουν σε συνεννόηση μεταξύ αυτών των κρατών, ε, τι νόημα έχει. Άρα δηλαδή λοιπόν... ε, μπλοκάρονται α... οι εκδοχέ, ναι, σαν να μπλοκάρονται κατάλαβα, οι διαφορετικέ εκδοχέ. Ναι, όλα ναι και η Ελλάδα τελικά τι θα κάνει. Βάζεται. Θα περάσουν άλλα 30 χρόνια. Mm. Ε, έτσι υπάρχει και ένα χρόνο στην πολιτική. Ναι. Πάντω γενικώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο έτσι ήταν η γραμμή του πρώην Υπουργού Εξωτερικού, Εξωτερικών του. Το πρέσβη Μολυβιάτη mm. ήταν αφήν με τον χρόνο να παγώνει, α το πούμε και η ζωή συνεχίζεται. Το οποίο έγινε. Έγινε. Αυτό, από αλλά... το Κυπριακό τουλάχιστον και το... μετά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ε, άνθι... Μετράμε λίγο τι δεκαετίε mm. από το Κυπριακό και ναι, μετά. Ναι, είμαστε. Σ... Κλείνουμε μισό αιώνα. Και φέτος. το Κυπριακό ήδη με πρωτοβουλία των Κυπριών δεν κουνιέται. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο έχει εξοργεί στα Ηνωμένα Έθνη. Mm. Έχουμε δει δηλαδή εκθέσει των ανωτάτων στελεχών των Ηνωμένων Έθνων που λένε πλέον. Τι θέλετε, αφού δεν θέλετε το, να κάνουμε διαβουλεύσει και διαπραγματεύσει, το κράν Μοντανά λέει το 16. Ενώ mm -hmm. είχαν συμφωνήσει σε όλα, τελευταία στιγμή σηκώθηκαν και φύγανε. Ναι. Ε, είναι μια πτυχή σημαντική όμω και αυτή. Μάλιστα. Πάντω αυτή η πτυχή, ω έχει, τουλάχιστον απεμπλέκει μια δυναμική προσέγγιση που μπορεί να υπάρξει στο Αιγαίο mm. μεταξύ των δύο βασικών πρωταγωνιστών που είναι η Ελλάδα έτσι και η Τουρκία. Φέλετε, Μάλιστα. Να το ευχηθούμε λοιπόν, διότι και η ειρήνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Θυμάμαι παλαιότερα. Μόλι γύρισα από τη Λέσβο που συμμετείχα σε μια εκδήλωση που έκανε μια οργάνωση που λέγεται Συνύπαρξη. Παλιότερα το επίδικο τη ειρήνη, η προσδοκία τη ειρήνη ένωνε ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων στην Ελλάδα. Ένωνε αριστερά αντιεμπεριλιστικά κινήματα, ένωνε φιλελεύθερου ανθρώπου που θέλαν την ειρήνη, ένα μέτωπο λογική. Φέτο, εδώ και πολύ καιρό, με κάποιον τρόπο, το, η λέξη ειρήνη σαν ακούγεται σαν Μειοδοσία από κάποιου. Δηλαδή, ότι μιλά για ειρήνη και λε και μιλά για κάτι Αυτό το οποίο το... θα υπονομεύσει τα εθνικά συμφέροντα. Το... Αυτό που ακούσαμε ειδικά στον πόλεμο τη Ουκρανία, mm -hmm. όταν μιλούσα... όποιο μιλούσε για ειρήνη, ήταν σαν να υπονόμευε δεν ξέρω τι. Πραγματικά είναι ακατανόητο όταν κάποιο μιλούσε για ειρήνη να, να μπαίνει στον πάγο. Mm -hmm. ε, νομίζω και το ξεχάσαμε εδώ πέρα, ότι είναι το, το μείζον διακύβευμα και κάτι που θα ενώνει Έλληνε και Τούρκου mm -hmm. και Κύπριους και άλλου. Ναι, έχει ενδιαφέρον το πώ θα ξαναδιαπραγματευτούμε την έννοια ω διακύβευμα τη ειρήνη. Η, η επίθεση που υπάρχει είναι ότι η έννοια του εθνικού συμφέροντο, όπω την έχουμε συναρμολογήσει στα μυαλά μα, με κάποιον τρόπο περιορίζεται από την ειρήνη. Δηλαδή ότι η ειρήνη λειτουργεί ω ένα ανάχωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη ναι. των εθνικών συμφερόντων. Αυτό μπορεί να το δει κανεί και λίγο διαχρονικά. Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα με πόλεμο κατέκτησε το μεγαλύτερο τμήμα τη εδαφική επικράτη ε, ίσως να είναι και λίγο σαν να λέει κανείς δεν πειράζει, ας κάνουμε και ένα πόλεμο. Mm -hmm. Πάντως νομίζω ότι οι νεότερες γενιές, ακόμα και αν δεν έχουν, το έχουν ξεχάσει αυτό, δεν είναι διατηθυμένες να μπουν σε μια πολεμική κατάσταση. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις πάντως το λένε ναι. αυτό, ότι οι Έλληνε δεν είναι διατηθυμένοι να μπουν σε πόλεμο. Όχι, ναι, ναι, ναι. Και... δεν νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι διατεθειμένη να αντέξει Όχι. για πρώτη φορά από το 1949, α πούμε, να έρχονται Έτσι, πίσω στι μεταφράσει. την εγώ και εγώ. Μάλιστα. Πώς θα μετασχηματιστεί όμως την απεμπλοκή από την σκληρή έννοια του εθνικού συμφέροντος που απαιτεί θυσίε πάντα mm. ή έλλειμμα δημοκρατίας ή του να μην μιλάς ή όλα αυτά είναι μια ενδιαφέρουσα έτσι, yeah, ισορροπία. Ας, ας <laughs> εθιστούμε σε μια λογική θυσία απέναντι στην αλήθεια. Ότι θα yeah. πρέπει να λέμε την αλήθεια yeah. στους ανθρώπους. Yeah. Αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Κλείνοντας για, το, για τα Έλληνα τουρκικά και θα περάσουμε γιατί είπαμε να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά να κρατήσουμε δύο-τρεις τελευταίες ερωτήσεις για τα υπόλοιπα γειτονικά με την Ελλάδα κράτη. Ε, μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας επιλύθηκε μια χρόνια διεθνής διαφορά που αφορούσε το όνομα τη τελευταία. Συνθήκη των, Πρεσπών. Συνθήκη των Πρεσπών έχει κάποια πρωτόκολλα τα οποία ακόμα η Ελληνική Βουλή δεν τα έχει επικυρώσει. Μάλιστα, μάθαμε ότι ήταν πήγαιναν Ήταν στον δρόμο, αλλά μαζεύτηκαν. Από εμά, από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Από για λόγου ισοκομματικού. Της... Οκ. Okay. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε πάντα α πούμε. Ναι. Ναι. ναι, αλλά αυτά τα πρωτόκολλα είναι κρίσιμη σημασία και για την άλλη πλευρά. Γιατί αν δεν ενεργοποιηθούν τελικά mm -hmm. και περνάνε τα χρόνια. Έχουν... Δύσκολα η βόρειο μακεδονική κυβέρνηση θα κρατήσει και του δικού τη εθνικιστέ ότι mm. η Ελλάδα ουσιαστικά δεν εφαρμόζει την συμφωνία των προσωπών πέρα από την αναγνώριση του ονόματο σε άλλε διαστάσει, ε, μπορεί να καταρρεύσει αυτό. Mm -hmm. ε, και να έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Είναι, είναι Έχω κίνδυνο. την αίσθηση ότι η κυβέρνηση εδώ θερίζει τη σπορά τη δική τη δημαγωγική mm. ανευθυνότητα σε αυτό το θέμα. Ας πούμε. Είναι μπροστά τη yeah. θα τα βρει. Yeah. Yeah. Γιατί και οι πιέσει που θα δέχεται δεν θα είναι μικρέ. Μιλώντα για πιέσει και πηγαίνοντα προ το τέλο, θα αναφερθούμε σε μια άλλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τη Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Τη Σαν... της Αλβανία, συγγνώμη. Γιατί με τη Βουλγαρία η Βουλγαρία ήταν ο πιο σημαντικό. Ήταν ο σημαντικό, ο εχθρό ναι. του 20ου αιώνα, σταδιακά από τη δεκαετία του 70 πλέον. Ναι αυτό αδρανοποιήθηκε και αυτό είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι αν κοιτούσε ένα Έλληνα το 1950 και το 1960, ότι σήμερα η Ελλάδα μιλώντα για προβληματικέ σχέσει με γείτονε, εξαιρεί τη Βουλγαρία με την οποία έχει αγαστέ σχέσει. Θα του φαινόταν ανήκουστο. Με. Έτσι, γιατί ο εχθρό μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν κατ' εξοχήν ο Βούλγαρο στην Ελλάδα. Mm, Από έτσι. το 10 μέχρι το 70, 60 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα ελληνοαλβανικά. Την ώρα που συζητάμε η Ελλάδα μπλοκάρει με βέτο τις προοπτικές έναρξης του διαλόγου για την ένταξη της ενταξιακής διεκπρονατεύσεως Αλβανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας βρίσκεται φυλακισμένος στα Τύρανα και μάλιστα με απόφαση του Ισανγκελέα δεν τον αφήνουν καν να ορκιστεί. Οι ευθύνε τη αλβανική πλευρά εδώ μου είναι προφανεί. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, διότι το παρακολούθησα κοντά, βρέθηκε και στην Αλβανία να βγαίνει ο πρωθυπουργό τη Αλβανία σε τηλεοπτική συνέντευξη και να λέει, να λέει στον εκλεκτεμένο δήμαρχο πριν καν εκλεγεί ότι εγώ εσένα θα σε βάλω φυλακή και όλο τυχαίο σε αυτό το καταπληκτικό κράτο δικαίου που ονομάζεται Αλβανία, αμέσω μετά ο, εκλε... ο δήμαρχο να... να συλλαμβάνεται. Αυτό ω προ την Αλβανία, για να το ξεπεράσουμε. Ναι, Προφανώ συμφωνούμε. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε στην Ελλάδα. Τι δεν έχει κάνει σωστά η Ελλάδα. Η Ελλάδα το χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο, με μια, μια υπερβολή mm -hmm. για την προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων στο όνομα του κράτου δικαίου, που πλήττεται προφανώ και παραβιάζεται στην Αλβανία. Αλλά η περίπτωση αυτή έχει μεγάλα προβλήματα. ω το, το πρόσωπο και ω προ την ένταση τη παρέμβαση. Τη Ελλάδα. Τη Ελλάδα απέναντι στην Αλβανία. Mm. Δηλαδή είναι, υπάρχει ένα δυσανάλογο σχήμα. Ακόμα κι αν ο συγκεκριμένο δήμαρχο ήταν ένα δήμαρχο ο οποίο ήταν. Ε, ε, Φίλο τη Ειρήνη που λέγαμε πριν. Φίλο τη Ειρήνη. που δεν είχε ποινικό μητρό, να το πούμε ναι. ξεκάθαρα, ότι δεν ήταν μπλεγμένο σε διάφορε ιστορίε, οι οποίε τέλο πάντων χρειάστηκε να του δοθεί χάρη από τον Έλληνα πρόεδρο τη Δημοκρατία, τα οποία είναι. Ένα πολύ σκοτεινό και περίεργο φάκελο για κάποιον. Άρα αν... η Ελλάδα αν με κάποιον τρόπο τι ευθύνε τη έχει έχοντα επιλέξει το συγκεκριμένο πρόσωπο προκειμένου να ασκήσει εξωτερική πολιτική ναι. και παρέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Η παρέμβασή τη είναι απολύτω δυσανάλογη. Ναι. Αλλά και άτυχη ω προ το συγκεκριμένο πρόσωπο. Mm -hmm. Α σκεφτούμε μόνο αν η Τουρκία έκανε τα ίδια για κάποιον υποψήφιο δήμαρχο που είχε εκλεγεί σε ένα μειωτικό δήμο τη Τράχη ο οποίος προηγουμένως είχε εμπλακεί σε ένα συνοριακό επεισόδιο και είχε με φόνο κάποιον φαντάρι. Με δολιοφθορές και πάλι λέγοντα. Ε, νομίζω είναι αδιανόητο αυτό που κάνει η Ελλάδα. Ναι. Και μάλιστα άκουσα τώρα τον Πρωθυπουργό μα πριν από λίγο στο ραδιόφωνο που έλεγε ότι αυτό είναι θέμα κράτου δικαίου και δεν είναι διμερέ. Ναι. Το ακριβώ ανάποδο. Ναι, πραγματικά. <laughs> μόνο με <είναι>, <laughs> Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω η προοπτική πώ γίνεται μια προοπτική καλύτερη γειτονία. Τι πρέπει να κάνει η χώρα μα σήμερα για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνει, τι θα έλεγε εσύ με μια κουβέντα για να κλείσουμε. Και το... Αυτό που συμβαίνει βέβαια πάντα στι διεθνεί σχέσει, η διευθέτηση διαφορών, είτε είναι ελαφριέ είτε είναι βαριέ, γίνεται πάντα με μια συμφωνία η οποία αναλόγω βέβαια του πολιτικού δυναμικού των δύο χωρών, κάποιο θα κερδίσει λίγο περισσότερο σίγουρα, αλλά τελικά υπάρχει αυτό που λέμε αμοιβαίο όφελο. Δηλαδή δεν μπορεί ο χαμένο να είναι κατεστραμμένο. Στο τέλο θα του ξαναγυρίσει, θα ξαναβγει στην επιφάνεια. Σε 5 χρόνια, 15, 50, θα γίνει κάτι και πολλέ φορέ θα κερδίσει και ο προηγούμενο χαμένο. Άρα δεν συμφέρει ούτε σε αυτόν ο οποίο θα νικήσει σε μια διαπραγμάτευση να επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα με τέτοιο τρόπο, άγριο. Δεν είναι άμεση για πολεμικέ διευθυντήσει προφανώ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τον, τον δρόμο τον χαράσει η συνθήκη των Πρεσπών. Ένα αμοιβαίο συμβιβασμό απέναντι στα θέσπατα του ενό και του άλλου. Και, και, μάλιστα, η ζωή συνεχίζεται. και μάλιστα με οικονομικέ συμφωνίε που είναι υπέρ τη Ελλάδα. Αν εφαρμοστούν. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα πάλι παράδοξο ότι δεν, δεν τι εφαρμόζουμε, γιατί. Τι, θα ξαναφέρουμε το όνομα, αφού το όνομα έχει λυθεί. Πραγματικά mm. μου είναι ακατανόητο αυτό. Ή τα μπέλε στη βόρεια Ελλάδα με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, του Τζιτζικώστα, να μην αλλάζει το όνομα. Mm -hmm. Και να βλέπουμε. Σκόπια στα Δεν κάνουν καν εδώ. Σκόπια δηλαδή ναι, που και είναι. Καμιά φορά είναι η Ιγκοσλαβία έχει μείνει μια τέλο Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Μακάρι αυτή η λογική την οποία έτσι προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε σε αυτή την εκπομπή να είσαι ακουστή. Καλό θα κάνει στι και... γενιέ που έρχονται Μαι. και στην ειρήνη στην γειτονιά μα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ.